Γιώργο, η έκρηθμη κατάσταση, κυρίες και κύριοι, σε πολλές χώρες της Ασίας αυξάνει βέβαια και τη ροή μεταναστών προς τη χώρα μας. Και αυτό δείχνουν Σωτήρη τα στοιχεία που Σωτήρη Μπολάκη που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το λιμενικό. Κατά πληροφορίες ΣΥΑ, αυτή η εκτίμηση που έχει γίνει σε αυτή τη φάση για τον Αύγουστο, πριν καλά-καλά κλείσει ο μήνας, είναι ότι, και να δούμε και τη σχετική κάρτα, ότι οι μεταναστευτικές ροές χτυπούν κόκκινο. Μόνο τον Αύγουστο, λοιπόν, έχουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι, τον ίδιο μήνα δηλαδή πέρυσι, 400%. Δηλαδή, μέσα σε μια μέρα, για παράδειγμα, από το πρωί της 27ης προς 28 μέχρι την 28 του μήνα, χθες δηλαδή, είχαμε 624 συλλήψεις μεταναστών. Σε μία μόλις μέρα. Σε μία μόλις μέρα. Υπολογίζοντας σήμερα, εγώ, ΣΥΑ, τις συλλήψεις που έγιναν στα θαλάσσια σύνορά μας, από τις 28 μέχρι σήμερα το πρωί, 29, δεν μετράμε όλη τη μέρα δηλαδή, έχουμε ξεπεράσει και σήμερα τις 420. Δηλαδή, μέσα σε 48 ώρες, οι μετανάστες οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να περάσουν στα ευρωπαϊκά πλέον σύνορα ξεπερνούν τους χίλιους. Η κατάσταση τείνει να βγει εκτός ελέγχου. Αν συνυπολογίσουμε και την εξής παράμετρο, ότι πέρα από τους κατά 30, 40 και 50 μετανάστες οι οποίους λαμβάνουν κάθε φορά οι αρχές του λιμενικού και της αστυνομίας, έχουμε και τις επιχειρήσεις που γίνονται στην ξηρά. Πολλοί καταφέρνουν να φτάσουν στα νησιά και εκεί πλέον το έργο του λιμενικού γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, καθώς πέρα από τη θάλασσα και τις θαλάσσιες περιπολίες πρέπει να περιπολούν και να κυνηγούν είτε διακινητές είτε να συλλαμβάνουν τους μετανάστες και στην ξηρά. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει επανειλημμένως κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά την τελευταία Προεδρία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάθηκαν πρωτοβουλίες. Όμως, σύμφωνα και με τον Υπουργό Ναυτιλίας, φαίνεται πως πότε η Ευρώπη κλείνει τα αυτιά και πότε τα μάτια της. Μάλιστα, το σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί μόνη της να σηκώσει όλο αυτό το πρόβλημα, έτσι που αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, ιδιαιτέρως τους τελευταίους μήνες με αυτές τις σειράξεις που έχουμε στις χώρες που παρακολουθήσαμε νωρίτερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σωτήρη Μπολάκη. Τώρα συνεχίζονται.